Μάχες ξέσπασαν στην Τρίπολη αφού ένας από τους δύο αντίπαλους πρωθυπουργούς της Λιβύης εισήλθε στην πρωτεύουσα για να διεκδικήσει τη θέση. Ο Φαθή Μπασάγκα εν τέλει διέφυγε από την Τρίπολη δηλώνοντας ότι υποχώρησε για να αποφύγει περαιτέρω αιματοχυσία, αλλά ήταν προφανές ότι δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκείς δυνάμεις. Ο Μπασάγκα εισέβαλε στην πόλη κρυφά μέσα στη νύχτα, με την υποστήριξη μιας μεγάλης ένοπλης ομάδας της 8ης Ταξιαρχίας, η οποία όμως κατέληξε να περικυκλωθεί και δεν κατέφθασε άλλη εξωτερική υποστήριξη. Η ομάδα του Μπασάγκα κατέστησε εμφανές σε σχόλια πριν από την υποχώρηση ότι σκόπευε να πάρει τον έλεγχο της κυβέρνησης και ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε θερμή υποδοχή από τους πολίτες. Η διπλωματική αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη Λιβύη, όπως και άλλες πρεσβείες, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση των εντάσεων. Τα γεγονότα στην Τρίπολη καταδεικνύουν την επίγουσα ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση που δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτευχθεί με τη βία. Καλούμε όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση και να συμμετάσχουν σε ουσιαστικό διάλογο για σταθερότητα και επιτυχημένες εκλογές, δήλωσε η Βρετανική Πρεσβεία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.